Καλημερίζω τον πρόεδρο των συνταξιούχων, Οίκανο μου Ηρακλείου, τον κύριο Λενακάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, πάτε σε μια επαγκρίτια σύσκεψη αύριο, εδώ στο Ηρακλείο, όλοι οι συνταξιούχοι. Αύριο Παρασκευή, 3 Νοέμβρη, 10.30 ώρα το πρωί, στο εργατικό κέντρο, έχουμε μια επαγκρίτια σύσκεψη όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων της Κρήτης. Θα συμμετέχουν όλα τα σωματεία για να γίνει μια σύσκεψη με σκοπό την ενημέρωση των διοικητικών συμβουλίων από τους συναδέλφους της Ομοσπονδίας, των Ομοσπονδιών μάλλον, και στη συνέχεια θα κάνουμε και κάποιο προγραμματισμό για αγωνιστικές κινητοποιήσεις για εντός Κρήτης. Για ποιο λόγο οι κινητοποιήσεις αυτές? Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν στόχο όλο αυτό το διάστημα στους συνταξιούχους δεν ικανοποιήθηκε κανένα από τα αιτήματα που έχουμε. Έχουμε αρκετά αιτήματα, αρκετά προβλήματα οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια και δεν είχαμε, παρά τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, δεν είχαμε κανένα ενδιαφέρον. Καμία ανακοίνωση που να ανακουφίζει τους συνταξιούχους. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρουμε και εμείς, παίρνουμε την απόφαση να επικαιροποιήσουμε τα αιτήματά μας, που είναι πάρα πολλά, που είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Καταρχήν εμείς ζητάμε πλήρη και κρατική εγγύηση όλων των συντάξεών μας, κύριων και επικουρικών. Mm-hmm. Ζητούμε αυξήσεις όλες τις συντάξεις στο ύψος του πληθωρισμού, με κατώτερη σύνταξη το 80% του κατώτερου μισθού. Επίσης νομοθετική κατοχήρωση και ρύθμιση στη 13η-14η σύνταξη που είναι πληρωμένη από τους συνταξιούχους. Κυρία Δουλγεράκη, τα αναδρομικά μας, τα οποία εκκρεμούν και είναι εκατομμύρια, είναι δικά μας χρήματα, παρακρατημένα τόσα χρόνια τώρα, εμείς ζητούμε να αποδοθούν στους συνταξιούχους χωρίς δικαστήρια και άλλες προϋποθέσεις. Επίσης ένα τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, που μηδενίζει πραγματικά το πενιχρό εισόδημα των συνταξιούχων, είναι οι συνεχείς ακρίβειες, η ακρίβεια και οι συνεχείς ανατιμήσεις, που πραγματικά και τώρα μπαίνουμε και στο χειμώνα. Πείτε μου ποιος συνταξιούχος θα μπορέσει να βάλει έστω και πετρέλαιο. Είναι πολλά τα θέματα, είναι τα θέματα υγείας. Σε ένα τέτοιο σύστημα, όπως βλέπετε, τις εξελίξεις, εμείς φεύγουμε σε λίγο να πάμε να συμπαρασταθούμε στους υγειονομικούς στο Βενιζέλιο. Ξέρετε, και οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι είμαστε κοντά στους μαχόμενους υγειονομικούς που υπερασπίζονται το δημόσιο σύστημα υγείας, που υπερασπίζονται να μην κλείσει το Βενιζέλιο. Και εμείς είμαστε κοντά σε αυτούς. Πάντως εμείς σαν συνταξιούχοι δεν αντέχουμε με αυτές τις συντάξεις να πληρώνουμε την υγεία, να πληρώνουμε τα φάρμακά μας, να πληρώνουμε τα απογευματινά ιατρία, να πληρώνουμε τα χειρουργεία τα απογευματινά με το νέο ΕΣΥ που πάνε να βάλουν τώρα. Όλα αυτά τα θέματα θα τα θέσουμε αύριο στην σύσκεψη που θα γίνουν και θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Μάλιστα. Για περαιτέρω κινητοποίησεις, να σας πω, εγώ σας ακούω προσεκτικά για όλα αυτά που λέτε. Προγραμματιστεί, κυρία Δουλγεράκη, ναι. Έχει προγραμματιστεί σε επίπεδο Συντονιστικής Επιτροπής, ναι, Αγώνα Συνταξιούχων από 11 ομοσπονδίες να γίνει μια πανελλαδική 24 του Νοέμβρη στην Αθήνα. Και κάτι τέτοιο αντίστοιχο θα κάνουμε και εμείς εδώ στην Κρήτη. Επειδή ακριβώς δεν έχει βγει ακόμα το μέρος που θα γίνει, θα το ξέρουμε αύριο, θα αποφασιστεί. Πρόταση για τις 24 του Νοέμβρη μιας πανελλαδικής κινητοποίησης στην Αθήνα, ναι. Ναι, και θα κάνουμε και εμείς μία αντίστοιχη εδώ Παγκρίτια. Α, μάλιστα, και μία στην Κρήτη. Ξέρετε, την ώρα που εσείς τα λέτε όλα αυτά, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, όποιος είναι συνταξιούχος, όποιος ζει μαζί με συνταξιούχους κλπ, ξέρει, γιατί δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα τουλάχιστον. Όταν είσαι γιωμένος, νομίζω ότι καταλαβαίνεις ποια είναι τα θέματα και τα προβλήματα. Και εγώ βλέπω σήμερα ένα πρωτοσέλιδο στον Αθηναϊκό Τύπο που λέει: σύνταξη στα 58,5. Η ευνοϊκή όρη και τα ποσά. Ποιοι μπορούν να πάρουν φέτος, αλλά με αίσθημα πρώτου 1993. Οφελούνται 200.000 ασφαλισμένοι. Όταν μάλιστα είδα αυτό τον τίτλο, διαρωτήθηκε, είπα το εξής. Ρε παιδιά, τους παίρνετε από την αγορά εργασίας, όταν ενισχύετε τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν κάνετε, λέτε, και θέλετε να τους πάτε μέσα σε ένα ταμείο να τους πληρώνετε με τη σύνταξη και από πού αυτή τη σύνταξη, αναρωτιέμαι. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό?
Κύριε Δουλγεράκη, έχουμε κουραστεί να ακούμε διάφορα τέτοια. Εμείς δίνουμε συνέχεια σε όλα αυτά. Και το άρθρο 61 που πάνε να περάσουν, να μας πάνε στα 74 να εργαζόμαστε. Και τόσα άλλα με τα μπέναλτ που πάνε για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Και εδώ θέλω να προσθέσω και να πω και κάτι. Κανένας συνταξιούχος δεν θέλει στα 75 του να κάτσει να δουλεύει. Και δεν δουλεύει ούτε για να πάει διακοπές στην Μύκονο. Δουλεύει γιατί έχει ανάγκες. Ή δεν φτάνει η σύνταξή του, ή δεν παίρνει σύνταξη. Και εδώ θα λέγαμε το εξής. Γιατί δεν χαμηλώνουν τα όρια συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεύτερο, να σταματήσουν οι απολύσεις στους εργαζόμενους που έχουν μεγάλη ηλικία και τους διώχνουν οι επιχειρήσεις και μένουν 58 χρονών και 60 χρονών χωρίς δουλειά. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα γύρω αυτό το κομμάτι, αντί για να οθούν το συνταξιούχο να δουλεύει μέχρι τα 74. Ξέρετε, κύριε Δουλγεράκη, είστε εμπειροί ότι κάθε μέρα έχουμε εργατικά ατυχήματα. Ποιοι είναι αυτοί? Συνταξιούχοι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί σήμερα το 2023, που πραγματικά τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων είναι στο απόγειο, να μιλάμε τώρα για τους συνταξιούχους για 400 ευρώ σύνταξη και 600 ευρώ σύνταξη και βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι και μας κοροϊδεύουν. Σας είπα, αυτή τη στιγμή εμάς αυτά που μας απασχολούν, από το 2000 υπάρχουν συνταξιούχοι που έχουν πάρει 13 χρόνια αύξηση. Υπάρχουν συνταξιούχοι που είχαν προσωπική διαφορά. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να μας πει το 2024 θα μας δώσει 3,1, δηλαδή 20 ευρώ. 20 ευρώ σε αυτή τη λέλαπα. Μόνο ντροπή. Μόνο ντροπή έχω να πω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, λίγο παρακάτω. Σας ευχαριστώ, κύριε. Με συγχωρείτε που αυξάνω και τον τόνο της φωνής μου καμιά φορά, αλλά είναι έτσι. Κύριε Λενακάκη, όταν αντιμετωπίζει ο κόσμος προβλήματα, υψώνει τον τόνο της φωνής. Δεν έχει να κάνει με μένα, με εσάς κλπ. Έχει να κάνει με την όλη κατάσταση την οποία βιώνεται, καθώς η διαβίωση του κάθε ενός από εμάς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα λέτε μια χαρά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους συνταξιούχους. Η υποχρέωσή μας, το είπαμε. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και μετά τις αποφάσεις σας. Γεια σας. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Λενακάκη.